Θέλω μια υποσημείωση για το θέμα της αποχής, γιατί εμπεδώνεται μια κατάσταση όπου η αποχή σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωεκλογών, καταγράφεται σε ποσοστά πάνω από 40%. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το πολιτικό σύστημα, δηλαδή ότι ο πολίτης γυρίζει την πλάτη σε όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως, και δεν θέλω να μειώσω κανενός κόμματος την επίδοση, την επιτυχία, έτσι μακριά από μένα. Αμερικανοποιούμαστε ως προς αυτό. Μακριά από μένα. Θέλω όμως να υποστηρίξω ότι ακριβώς αυτή η απομάκρυνση των πολιτών από το πολιτικό σύστημα ενδυναμώνει ακραία φαινόμενα, φαινόμενα λαϊκισμού έως και φαινόμενα χαβαλές στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή, αυτό θέλει και μία ανάλυση, κυρία Δρέτα, γιατί κανείς μπορεί να πει ότι, ξέρω εγώ, αυτοί που απέχουν είναι οι πολύ απογοητευμένοι και, εν πάση περιπτώσει, αν πήγαιναν και στην κάλπη, μάλλον θα μαύριζαν τα λεγόμενα μεγάλα κόμματα. Μπορεί να είχαν και ακραίες συμπεριφορές. Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να αναλυθεί. Όχι, από κυρία Κοστιώνη, εγώ συμφωνώ ακριβώς μαζί σας σε αυτό απαντήσεις. Που λέω και λέω ακριβώς αυτή η απόσταση από το πολιτικό σύστημα ενδυναμώνει ακραίες συμπεριφορές ακόμα και σε αυτούς που πάνε να ψηφίσουν. Α, δηλαδή, ναι. Η εικόνα αυτή που βλέπουμε σήμερα στο σύνολο της επικράτειας δεν είναι ένα καλό σενάριο για την ελληνική κοινωνία. Τι να κάνουμε τώρα? Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίζει με 7 μονάδες και να δώσουμε όλα τα συγχαρητήρια του κόσμου? Είναι μια προσωπική νίκη του κυρίου Τσίπρα. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ να έχουν πάει στα ποσοστά της προηγούμενης κατάστασης πριν τη διάσπαση του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Όμως αυτή η εικόνα που βλέπουμε με την είσοδο κομμάτων στη Βουλή, που είναι αταξινόμητα πολιτικά, για μένα αποτελεί ένα επικίνδυνο στοιχείο για την επόμενη πολιτική περίοδο. Και πρέπει εδώ κάποια στιγμή να μιλήσουμε ανοιχτά, μετά και τις εκλογές, με όλο το σεβασμό στους πολίτες και στους ψηφοφόρους, αλλά υπάρχει ένα θέμα προσανατολισμού της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, δεν μπορεί μετά από όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουν συμβεί γύρω μας, ας πούμε, οι μεταρρυθμιστικές, ευρωπαϊστικές, οι εξυγχρονιστικές δυνάμεις να υποχωρούν κατά κράτος. Και μιλώ συνολικά σε όλα τα κόμματα. Αυτό μπορεί, και να, έχει, μπορεί να έχει την εξής απάντηση. Αυτό μπορεί να το κάνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εγώ το αμφισβητώ και λέω ότι θα φανεί και στην πορεία και με αυτό κλείνω, γιατί έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Τώρα, επειδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η επόμενη μέρα, γιατί ό,τι έγινε έγινε, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα κυβερνηθεί. Έξω από τα γραφεία των Ανεξαρτήτων Ελλήνων εδώ, ο κύριος Πάνος Καμένος, πάρα πολύ χαρούμενος προφανώς. Α, βλέπουμε, υπάρχουν και... πώς τα λένε αυτά? Πώς τα λένε, καλέ, κόλλησα? Κόρνες, κόρνες. Οι βουβουζέλες και το άλλο το κόκκινο, οι... πες, καλέ. Όχι κόρνες, τα βεγγαλικά, ορίστε. Αγκαλιές εδώ με τον Τέρενς Κουίκ, με την κυρία Ξουλίδου, από ό,τι βλέπω, καταχειροκροτούμενος, με το πουκάμισό του σκέτο, ο κύριος Καμένος. Πανηγυρικό κλίμα, λοιπόν, στα γραφεία των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, στη Συγκρού. Ελάτε, κυρία Δρέτα, ολοκληρώστε. Κλείνω με το εξής. Οι εκλογές αυτές έγιναν ζητώντας η κοινωνία από το πολιτικό σύστημα να τελειώσει ίσως ο κύριος Καμένος. Γιατί θα δεν σωστό να μιλάω επάνω του. Δεν έχουν γίνει δηλώσεις ακόμα. Όταν γίνουν δηλώσεις θα συνδεθούμε, κυρία Δρέτα. Λέω λοιπόν ότι οι εκλογές αυτές έγιναν με ένα διακύβευμα σωστό ή λάθος. Ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα? Η απάντηση λοιπόν του ελληνικού λαού είναι ότι αυτή τη χώρα την επόμενη μέρα θα την κυβερνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εγώ λέω, άκουσα τον κύριο Μάρδα με πολύ προσοχή. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δηλώσει ανοιχτά τις απόψεις του, ακόμα και όταν δεν ήταν σύμφωνες με την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω όμως σοβαρές αμφιβολίες για αυτά που λέει. Πάμε σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ας υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να παραμένει ενωμένος και να μπορεί να υλοποιεί το πρόγραμμα για το οποίο έχει δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Μάρδα, πράγμα που εγώ το αμφισβητώ, αλλά μένει να φανεί αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ αμφισβητώ αν αυτή η κυβέρνηση έχει ένα βαθμό κυβερνησιμότητας, να το πω έτσι. Θέλω να πω δηλαδή αν μπορεί να κυβερνήσει αυτή τη χώρα πέρα από το μνημόνιο. Οι προηγούμενοι 7 μήνες μας έδειξαν ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο υπό την παρούσα σύνθεση της κυβέρνησης. Και δεν μιλώ μόνο για την εφαρμογή του μνημονίου, που κάνει τα πράγματα ακόμα δυσκολότερα, αλλά μιλάω και για πράγματα που αφορούν στην καθημερινή ζωή. Δηλαδή, ας πούμε, τα capital controls ήρθαν για να μείνουν. Μιλάω, ας πούμε, για τα θέματα της παιδείας. Μιλάω για τα θέματα που χειρίζεται ο κύριος Μάρδα. Σήμερα ήρθαν τα ΦΠΑ του τριμήνου με τον αυξημένο ΦΠΑ. Θέλω να πω δηλαδή, φοβούμαι πάρα πολύ ότι οι επόμενοι μήνες δεν προϊονίζονται καλοί για τη χώρα, γιατί εξακολουθούμε να πηγαίνουμε με τον ίδιο τρόπο, να έχουμε ένα πολύ βαρύ μνημόνιο να εφαρμόσουμε και παράλληλα να έχουμε αποδείξει ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε με επιτυχία τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Μακάρι να διαψευστώ. Μάλιστα. Και κλείνω λέγοντας ότι όπως λέγαμε πριν, έτσι λέμε και μετά, γιατί το ακούω τώρα. Λίγο ξέρω, το έχουμε προσπεράσει αυτό, κυρία Κοσιόν. Δεν λέγαμε πριν ότι πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να κάτσουν κάτω από γύρω από ένα τραπέζι, γιατί είναι μεγάλα τα προβλήματα, και να συζητήσουν και να δούνε πού μπορούν να βρουν κοινές λύσεις? Δηλαδή, τι άλλαξε τώρα, επειδή θα έχει 155 ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Καμένο? Δεν υπάρχει αυτό το διακύβευμα, κύριε Μάρδα. Δηλαδή, τα προβλήματα μικρύνανε.
Εγώ λέω τα προβλήματα ωραία. Μεγαλώσαν. Να ακούσουμε την, μπροστά μας την ανακεφαλαιοποίηση την απάντηση, λοιπόν, του κυρίου Μάρδα. Αν δεν γίνει σε τρεις μήνες θα πάμε Ελάτε, σε κούρεμα καταθέσεων, κυρία Κοσιόνη. Ναι. Πολύ σύντομα έτσι απαντώ.